Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη Κικίλια, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ρωτάμε περιφέρειες, φαντάζομαι ότι παραμένετε Α Αθήνας. Α Αθήνας πάντα. Έτσι, κύριε Σκουρλέτη. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε. Εντάξει. Okay. Λοιπόν. Μα οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι στο επικρατείας, αφού είναι ο γραμματέας του κόμματος που πρέπει Έχεις να. Απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, δεν θέλει να το πει ο ίδιος, αλλά εγώ θα το τολμήσω. Έχεις απόλυτο δίκιο, οπότε μένουμε σε αυτό. Τελικά, εντάξει, καμιά φορά οι δημοσιογράφοι μπορούν να ξέρουν περισσότερα. Ναι, κύριε Σκουρλέτη. Από τον γραμματέα. Είστε καλά, αυτό μάθατε από μένα. Θα το σήμερα και αύριο η κατάρτιση των ψηφοδελτίων και δίκιο επικρατείας. Αρκεί να πω ότι εγώ έχω τύχει μπροστά στις συνομιλίες σε παλαιότερες κυβερνήσεις, έτσι για να αναλαφρύνουμε λίγο το κλίμα πριν μπούμε στη σκληρά πολιτικά, σε υπό ανασχηματισμό κυβέρνηση, όπου υποψήφιος το υπουργός έπαιρνε δημοσιογράφο μπροστά μου και έλεγε: Έχεις καμία πληροφορία, αν θα υπουργοποιηθώ, που θα πάω. Να επιβεβαιώσω αυτό που λέει ο κ. Σκουρλέτης. Μου έχει συμβεί και εμένα πάρα πολλές φορές και σε πολλούς ανασχηματισμούς. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Σκουρλέτη, να ρωτήσουμε ούτως ή άλλως με τις τροπολογίες, φαντάζομαι, θα πάμε και με όλο αυτόν τον καυγά που έχει ξεσπάσει. Ακούγαμε και πριν στο προηγούμενο πολιτικό τραπέζι τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να λένε ότι ναι, μεν υπάρχουν τροπολογίες που λύνουν, πρέπει να περάσουν γιατί είναι για άμεσα θέματα, καθαρίστριες, προσωπικό ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν και αυτές όμως οι οποίες θα μπορούσαν να περάσουν αργότερα. Γιατί τέτοια βιασύνη, γιατί τέτοια σπουδή. Και τις χαρακτηρίζουν προσθέτω εγώ ως φωτολογικές. Και βάζουν και ένα άλλο θέμα που δεν έχει να κάνει με τις τροπολογίες, αλλά παίζει πολύ, με τις μεταθέσεις της τελευταίας στιγμής συνεργατών, βουλευτών και υπουργών στη Βουλή. Μετατάξεις. Δεν θυμάμαι ούτε μία φορά που να μην ακούστηκε εκ μέρους της αντιπολίτευσης από την αρχή που ανέλαβε την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, που οι τροπολογίες να μην χαρακτηριζόντουσαν ως ρουσφετολογικές. Άρα από μόνο του αυτό δεν μπήκε. Άρα θα πρέπει κάποιος να δει το περιεχόμενο. Mm-hmm. Τι είναι ρουσφετολογικό και γιατί μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι. Για μια περίπτωση που την ξέρω, διότι ήταν ένα θέμα το οποίο το χειρίστηκα εγώ και αφορά τον μεγάλο διαγωνισμό για την καθαριότητα. Αυτόν φαντάζομαι ότι λέτε καθαρίστρες. Βασικά δεν είναι καθαρίστρες, είναι οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες καθαρισμού των Δήμων. Είναι ο μεγάλος διαγωνισμός με 8.500 περίπου υποψηφίους, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί από πέρσι τον Μάρτιο. Έχει ολοκληρωθεί ως προς την κατάσταση των δικαιολογητικών. Το ΑΣΕΠ τώρα έβγαλε τα τελικά αποτελέσματα, είχε βγάλει τότε τους προσωρινούς πίνακες. Και έπρεπε να υπάρξει η εξής διευθέτηση, για να μην υπάρξει κανένα κενό σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα. Τι έλεγε η ρύθμιση τότε? Ότι άμα τη αναρτήση των οριστικών πινάκων, τελειώνουν αυτοί οι οποίοι δουλεύουν με τους προσωρινούς. Λογικό. Αλλά επειδή αυτό μπορεί να πάρει από μία μέρα, από δύο μέρες, από 15 μέρες, κάποιος να φέρει κάποια χαρτιά, να τον καλέσουν, να μετακομίσει, να πάει στο Δήμο κτλ. Έγινε μια ουσιαστικά τροπολογία εν είδη νομοτεχνικής βελτίωσης και λέει ότι παραμένουν οι προηγούμενοι άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτή που διορίζεται. Αυτή η τροπολογία. Μήπως υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες τροπολογίες. Λοιπόν, τώρα σας πω δεύτερη περίπτωση. Αφορά την κοινοφελή εργασία των λεγόμενων οκταμηνητών μέσω ΟΑΕΔ. Τα προγράμματα αυτά είχαν ξεκινήσει παραμονές του τέλους του προηγούμενου έτους. Βρισκόμαστε τώρα σε μια πολύ περίοδο κρίσιμη, αιχμής για τους Δήμους και υπήρχε ένα αίτημα από τη συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων μέχρι να καταρτιστούν τα επόμενα εκτάμινα να υπάρξει μια μικρή παράταση των ήδη εργαζομένων, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μπορεί να αφορά να βάγω σώστες, ανθρώπους που τώρα ας πούμε στην περιφέρεια παίρνουν με οκτάμινα, δηλαδή μια πάγια διαδικασία όπου είναι άκρος λειτουργική. Αυτό γιατί λοιπόν είναι ρουσφετολογικό? Δεν μιλάμε για προσλήψεις οι οποίες με έναν ρητό και νομίζω σωστό τρόπο απαγορεύονται, είτε μετατάξεις, μεταθέσεις που γίνονται δεν είναι. Δεν τώρα πάμε σε ένα άλλο. Πάμε στις τροπολογίες. Τίποτα καταρχήν δεν γίνεται. Μόλις τυροκολληθεί το προεδρικό διάταγμα της διάλυσης της Βουλής. Αυτό είναι πάρα πολύ. Έχουν ανέβει στη διάβγεια. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Απλώς μιλάμε για μετατάξεις που ήδη έχουν ανέβει στη διάβγεια. Εάν είναι κάποιες περιπτώσεις οι οποίες. Και να δούμε και ποιες περιπτώσεις είναι αυτές. Δηλαδή που προβλέπεται σαφώς με τον νόμο και δεν επηρεάζουν κάτι μεμονωμένες. Άρα θέλω να πω λοιπόν, ας μην ισοπεδώνουμε τα πράγματα. Πρόκειται για τέτοιου χαρακτήρα. Κύριε Κικίλια. Κοιτάξτε, κύριε Νιφλή. Τώρα, δυστυχώς, μια εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις. Δηλαδή,
αυτό το οποίο είδε όλη η ελληνική κοινωνία χτες, για παράδειγμα, στη Βουλή, είναι να τσακώνονται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με το Προεδρείο και τους υπουργούς, που δεν τους επέτρεπαν, γιατί είχε φρακάρει το σύστημα, να καταθέσουν κι άλλες πέρα των 100 τροπολογιών, ρουσφετολογικών και προεκλογικών. Και το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, το έχει κατακρίνει πολλές φορές ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό στο παρελθόν. Είναι μια κακή πρακτική. Και βλέπω ότι και σε αυτό το θέμα τα κακώς κείμενα της μεταπολίτευσης τα αντέγραψε μοταμό, λέξη-λέξη. Δηλαδή, τόνισε πάνω στο Σκουλέτης δύο συγκεκριμένα παραδείγματα και λοιπόν, εγώ τα καταλαβαίνω αυτά. Αλλά στον ρημαγδό των ρουσφετολογικών τροπολογιών που έρχονται από Υπουργείο σε Υπουργείο για το ΣΔΟΕ, στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης που εγώ είμαι υπεύθυνος στο ΜΕΑΚ της Νέας Δημοκρατίας, ρουσφετολογικές μετατάξεις στην Κύπρο, πληττών, εν μέσω μιας πολύ τεταμένης περίοδου για τα ελληνοτουρκικά, που θα έπρεπε το focus, η προσοχή να είναι μόνο υπηρεσιακά και επιχειρησιακά σε αυτό. Η αίσθηση ότι τακτοποιούμε συγγενείς και φίλους με ονοματεπώνυμο και τους φέρνουμε στη Βουλή. Τώρα βγήκε στη διάγεια, δεν βγήκε στη διάγεια, δεν χρειάζεται, γιατί το συνομολογούν οι ίδιοι από μόνοι τους. Βγήκε, δημιουργεί μια εικόνα, βγήκε. Δημιουργεί λοιπόν μια εικόνα τέτοια του, ωραία, καίμε και τα σπαρτά, την ώρα που φεύγουμε, κάνουμε και ό,τι τελευταία τακτοποίηση μπορεί να υπάρχει, μήπως τυχόν και μπορέσουμε να, τακτοποιώντας κάποιους δικούς μας ανθρώπους, να ισορροπήσουμε λίγο ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο έρχεται. Είναι πάρα πολύ κακή εικόνα αυτή. Δηλαδή, νομίζω ότι ουσιαστικά, αν κάποιος ψύχρεμος παρατηρητής εκ του ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε να δει τι κακό αντίκτυπο αυτό δημιουργεί στην ελληνική κοινωνία, νομίζω ότι θα το απέφευγε προεκλογικά, παρά τις πιέσεις συγγενών, φίλων και βουλευτών. Νομίζω ότι ζημιά ακόμα παραπάνω, περαιτέρω ζημιά κάνει. Και αν κάνει περαιτέρω ζημιά, η απάντηση άμεση είναι: ωραία, κύριε Κυρία, και εσάς μια χαρά σας βολεύει αυτό. Και, όχι, δεν πάει έτσι. Αν στο παρελθόν έγιναν παρόμοια πράγματα, τα καυτηρίασε ο ΣΥΡΙΖΑ, καλά έκανε και τα καυτηρίασε, τα κάνει στο υπερπολαπλάσιο και τα κάνει και έτσι ξεδιάτροπα μπροστά σε όλους. Είπαμε, υποτίθεται, ότι πάμε να κάνουμε κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο. Αλλά είπατε πριν και μια αντιπαράθεση. Άρα, σωστά. Αυτά τα δύο που είπατε, καλώς γίνονται, καλά τα κάνετε και τα είπατε. Όχι, είπατε πριν ότι έγινε μια αντιπαράθεση ανάμεσα στους βουλευτές και τον υπουργό. Ήταν ο κύριος Φάμελος, ο οποίος είπε ότι δεν κάνω δεκτές. Που πέρασαν όλα. Πέρασαν όλα και φράκαρε το σύστημα, σας είπα. Δεν είναι θέμα φράκαρε. Από κάποιο σημείο και μετά. Ήταν μια στάση αρχής και λέει βουλευτικές τροπολογίες, οι οποίες ως γνωστόν δεν έχουν την επεξεργασία, δεν περνάνε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κτλ. Δεν υπάρχει δηλαδή μια τεκμηρίωση στις βουλευτικές τροπολογίες συνήθως. Είπε ότι δεν τις κάνω για λόγους αρχών δεκτές. Γιατί είναι κακό αυτό. Απλά, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, τώρα στο οργανόγραμμα της Βουλής που το έχουμε καυτηριάσει όλοι μας πάμπολες φορές. Η ανάγκη να μεταταγούν άλλοι 35-39 όπως έχουν φτάσει λίγο πριν τις εκλογές, τι σας θυμίζει εσάς? Ό,τι κακό, στο παρελθόν είχε δημιουργεί, το κάνετε υπερπολαπλάσια. Είναι η κατάσταση αυτή. Μισό λεπτό. Διότι επαναλαμβάνω ότι αν δεν δούμε συγκεκριμένες περιπτώσεις, εγώ γενικεύσεις δεν τις καταλαβαίνω ή τις καταλαβαίνω ότι υπηρετούν μια προεκλογικού για τις τροπολογίες λέτε τώρα ή για τις μεταθέσεις? Για το οτιδήποτε. Για το οτιδήποτε. Mm. Αυτό θέλω να πω. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Άρα νομίζω ότι είμαστε άδικοι όταν γενικεύουμε. Να επιμείνω για αυτό το θέμα που έθεσα πριν για τον ποινικό κώδικα. Το οποίο το αυτό θεωρώ είναι κάτι άλλο. Ναι, είναι ένα θέμα. Να επιμείνω να πάω σε κάτι άλλο. Και είναι σημαντικό αυτό. Ναι, δεν συζητάγαμε αυτό όμως. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή είστε γραμματέας του κόμματος, άρα καθήλυνα αρμόδιος να απαντήσει και με ρωσίζα, αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή σε αυτό το άρθρο, αν σας προβληματίζει. Γιατί, για ποιο από όλα άρθρο? Το συγκεκριμένο άρθρο που αφορά τον βιασμό, για το οποίο αντέδρασε η Διεθνής Αμνηστία. Αλλά και πολιτικά κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερα ένα παράδειγμα που έτυχε εγώ να δω, την κυρία Καβαδία, άκουσα ότι υπήρχαν και άλλοι. Μισό λεπτό. Να συνονιθούμε για κάτι για να διευκολύνουμε και αυτούς που μας παρακολουθούν και εμάς που συζητάμε. Μιλάμε για τον ποινικό κώδικα όπου υπήρχε ανάγκη εδώ και, όχι μάλλον έχει να αλλάξει εδώ και 70 χρόνια. Ναι. Άρα δεν πρόκειται για μια συγκυριακού τύπου παρέμβαση. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε από νομοπαρασκευαστικές επιτροπές με τη συμμετοχή δικαστικών, νομικών, δικηγόρων κτλ. Από το 2015. Άρα δεν είναι μια διαδικασία στενά, ας το πούμε, προσδιορισμένη και διαμορφωμένη από κάποια επιτελεία κυβερνητικά
υπουργικά. Καλά, εδώ δεν κατηγορείται για ρωσοφιλολογική διάφυση. Υπάρχει μια ανάγκη. Για παράδειγμα, εισάγεται. Υπάρχει. Διότι τώρα ορίμασε. Δηλαδή, ο κύριος Βενιζέλος που είπε ότι αυτό σε κάθε περίπτωση να εισαχθεί, δεν νομίζω ότι είναι αυτό ο οποίο καλοβλέπει ή μιλάει με επίοικη απέναντι στην κυβέρνηση. Το αντίθετο, θα έλεγα μάλιστα. Έχω να σχολιάσω κάτι. Άρα, μιλάμε λοιπόν για μια μάλιστα διαδικασία η οποία προϋποθέτει και απαιτεί μια συζήτηση με κοινωνικούς φορείς, έκανε η Διεθνής Αμνηστία κάποιες παρατηρήσεις. Εδώ θα πρέπει αυτές να διασκεδαστούν, να απαντηθούν και να δούμε μέχρι και την τελευταία στιγμή τι μπορούμε να ενσωματώσουμε ώστε να μην δημιουργούνται στρεβλές αντιρρήσεις. Υπάρχει για παράδειγμα. Βεβαίως μπορούν να γίνουν και νομίζω τέτοια διάθεση υπάρχει. Εδώ δηλαδή, ποια είναι η σκοπιμότητα να αλλάξεις κάποια τέτοια πράγματα. Ίσως εδώ, πριν πάρω το λόγο ο κύριος Κικίλιας, ίσως εδώ δέχεστε μία κριτική που λέει ότι εφόσον μιλάμε για κάτι που δεν τίθεται θέμα ρουσφετολογικής διάθεσης ή οτιδήποτε άλλο και χρειάζεται συζήτηση, χρειάζεται να συζητηθούν οι ενστάσεις και οι προβληματισμοί, γιατί πάτε να το κάνετε 30 μέρες πριν τις εκλογές, έτσι. Μα σας επαναλαμβάνω, διότι δεν υπάρχει κανένας λόγος και δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικό εάν το κάνει η επόμενη Βουλή. Μάλιστα. Αυτό δεν έγινε με πρωτοβουλία και εισήγηση αποκλειστικά κάποιων επιτελείων με βάση τις εντολές του Υπουργού. Ένα τελευταίο θέλω να πω. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος τι συζητάμε. Τώρα, για πρώτη φορά εισαγάγεται αυτό που υπάρχει σε άλλες χώρες, η δυνατότητα συμβιβασμού ανάμεσα στον εισαγγελέα και τον κατηγορούμενο. Αντί να πάμε στην δίκη μέχρι την τελευταία της φάση. Να μπορεί κάποιος, κοίταξε να δεις, εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται είσαι ένοχος, αντί λοιπόν να χρονοτριβούμε 2-3 χρόνια, να σου βάλουμε αυτή την ποινή. Αυτό δεν υπήρχε, ήταν αδιανόητο μέχρι τώρα. Είναι μια πρακτική που γίνεται στην Αμερική και σε άλλες χώρες. Είναι ένας εξυγχρονισμός, εν πάση περιπτώσει, με βάση τη διεθνή νομική εμπειρία. Αυτό τι πολιτική σκοπιμότητα μπορεί να κρύβει, ή το δέχεται ο δικαστικός και ο νομικός κόσμος, ή δεν το δέχεται. Ακούστε, κατά την άποψή μου, ο Πάνος έπρεπε να πάρει τηλέφωνο χτες τον κύριο Καλογύρου για το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με την αλλαγή των ποινών και της νομοθεσίας για τον βιασμό. Την ντροπή. Και αυτό είναι εκ των ουκάνε να συζητάμε ότι μπορεί η κυβέρνηση αριστεράς ευαισθησίας και του ΣΥΡΙΖΑ να φέρνει ποινικό κώδικα που να κάνει από κακούργημα πλημέλημα το βιασμό αν έχει να κάνει με ψυχολογική πίεση. Τι ντροπή, τι προσβολή για τις γυναίκες, τι προσβολή για τον πολιτισμό μας. Δεν το συζητάω όμως. Είναι απαράδεκτο επίοικος. Δυστυχώς κρύβονται και άλλα πίσω από αυτό το ποινικό κώδικα. Δεν θέλουν πολύ να μιλήσουν, οι περισσότεροι ξέρουν όμως ότι έχει προφανώς ανάγκη η χώρα να εκμοντερνήσει τον ποινικό της κώδικα που είναι 70 χρόνια πίσω. Δεν έχει καμιά αμφιβολία. Όμως για μία ακόμη φορά, το γεγονός ότι έρχεται λίγες μέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών δημιουργεί στην κοινωνία, στον κόσμο που μας βλέπει, αλγιεινή εντύπωση και πολλά ερωτήματα για το τι κρύβεται από πίσω. Γιατί η πρακτική είναι αυτή. Ποιοι έχουν συμφέρον, ποιοι πιέζουν και ποια είναι η κατάληξη. Δηλαδή, είχα τονίσει την τελευταία φορά, πολύ ωραία, έχεις ένα σακίδιο και έχεις ένα εκκριτικό μηχανισμό. Αν πας και το τοποθετείς στην ΕΡΚ και την άξη στον αέρα, κακούργημα. Αν στο δρόμο και περπατάς με αυτό και σε πιάσουν, πλημέλημα. Αν στο σπίτι σου και σε πιάσουν, πλημέλημα. Δηλαδή, τώρα, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Εσείς τι λέτε αυτά. Είναι μιλάτε για τον χρόνο. Δηλαδή, συγγνώμη. Όχι, δεν διαφορετικό. Με ένα άλλο παράδειγμα. Αν κάποιος πάει και μετάξει. Όταν σχολιάζει δυτικά, αυτό να προσέχετε πάρα πολύ. Τι είναι, γιατί στους συνάδελφούς σας στο Sky έσκασε μια βόμβα στο κτίριο όπου δούλευαν. Άλλοι συνάδελφοί σας και διευθυντές εφημερίδων έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα τρομοκρατικών επιθέσεων. Δεν είναι διαφορετικό λοιπόν αν το έχεις στο σακίδιο και αν το έχεις βάλει. Είναι το ίδιο και το αυτό. Και εγώ σας λέω, είναι το ίδιο να έχεις στην τσάντα σου παρανόμως και να κάνεις οπλοκατοχή. Έτσι παράνομα και το ίδιο να πυροβολήσεις κάποιον. Με εντυπωσιάζει η άποψή σας. Πάντως με εντυπωσιάζει. Έχεις εκρηκτικό μηχανισμό για να τεινάξεις τον αέρα στους ανθρώπους σου.
Εάν σε πιάσουν να τον βάλεις, σας λέω λοιπόν, είναι διαφορετικό, πιστεύετε, να έχεις εκρηκτικό μηχανισμό στο σακίδιό σου και να είναι κακούργημα αν τον τοποθετήσεις και αν πηγαίνεις να τον τοποθετήσεις να είναι πλημέλημα. Τι λέτε τώρα, κοροϊδευόμαστε? Πάντως, εδώ μου θυμίζει αυτό που λέει η Εκκλησία. Αμαρτάνει κανείς λόγο, έργο και διανία. Ναι. Αυτό δεν γίνεται να τα ισοπεδώσει όλα. Η διαπεινή δεν μπορεί να προβλέψει. Βασίλη μου, δεν μπορεί να προβλέψει τη διαπεινή. Άλλο το να κάνω κάτι, άλλο να σκέφτομαι να το κάνω, άλλο να σκεφτώ και να μην το κάνω. Αλλά έχω στο σακίδιό μου τον εκρηκτικό μηχανισμό και κάνω sightseeing στην Αθήνα. Δεν ξέρω και αν καν έχει σημασία να μπούμε στις λεπτομέρειες του κώδικα ποινικής δικονομίας, υπό την έννοια ότι εσείς έχετε την εμπειρία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, το εσωτερικό ο κ. Κουρλέτης, αλλά δεν είμαστε όλοι νομικοί, ενώ για να πούμε εξειδικευμένα. Υπάρχουν πολλές ενστάσεις από νομικούς, από τον νομικό κόσμο, που λένε ότι πρέπει να γίνει, είναι σε θετική κατεύθυνση στο σύνολό του ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Υπάρχουν κάποιες ενστάσεις. Είναι μια αυτή που λέει ο κ. Κικίλιας, ή αυτή που μπαίνει κάποιος στον κήπο σου, αλλά σε αυτήν δεν μπορείς να αποδείξεις ότι έχει την πρόθεση να ληστέψει το σπίτι, αλλά πρέπει να μπει μες στο σπίτι. Έτσι. Έχει τέτοια ζητήματα. Εγώ ρωτώ τον κύριο Κικίλια αν βλέπει πίσω από αυτό, επειδή είπατε ότι κάποιοι θέλουν, υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα πέραν της ουσίας, για την οποία υπάρχουν ενστάσεις. Πώς θα το κάνουμε? Θεωρώ ότι για όλα αυτά τα οποία έρχονται συστηματικά λίγες μέρες πριν τις εκλογές, με πρωτοβουλία ενός πολιτικού κόμματος και της κυβέρνησης, υπάρχει λίγες μέρες αυτή η δουλειά. Για την πρωτοβουλία, την πολιτική που παίρνει μια κυβέρνηση η οποία εκπροσωπεί ένα κόμμα, είναι προφανές ότι υπάρχει πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δηλαδή, ορίμασε τώρα, δεν ορίμασε πριν από δύο μήνες. Ή θα είναι κάτι διαφορετικό ένα μήνα μετά. Όχι. Προς τι αυτή η πρεμούρα? Ναι. Γιατί αυτή η πρεμούρα? Δηλαδή, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να το απαντήσει η κυβέρνηση. Εσείς το ζητούσατε, λέγατε χτες πρέπει να έρθουν οι ποινικοί κώδικες. Εσείς το ζητούσατε ως αντιπολίτευση. Και χτες και προχτές. Όχι προεκλογικά όμως. Το προεκλογικό και το μέσα σε μία μέρα ψηφιστεί και να τελειώνουμε δημιουργεί στον κόσμο. Να ρωτήσω άλλους κάτι άλλο. Εσείς πιστεύετε ότι ένα κράτος πρέπει να παραλύει εφόσον υπάρχει προεκλογική περίοδος που δεν έχει προκηρυχθεί ακόμα? Θα σας πω, το είπατε και πριν αυτό. Ήταν ένα από τα επιχειρήματά σας, σας άκουσα στο προηγούμενο πάνελ. Ναι. Φυσικά και δεν πρέπει να παραλύει ένα κράτος και μια διοίκηση και έχει συνέχεια. Παραλύει το κράτος και η διοίκηση ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο το οποίο χειρίζεται τα θέματα των Υπουργείων πρώτων εκλογών. Σας είπα, στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης για παράδειγμα, με ένταση στα ελληνοτουρκικά, ενώ ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης στην Αμερική για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης κλπ. Το να τρέχουν δεξιά και αριστερά διάφοροι εγκάθετοι στα γραφεία και να μεταθέτουν κόσμο στην Κύπρο που πληρώνεται καλύτερα ή από εδώ και από εκεί να τακτοποιούν, προκαλεί πάρα πολύ άσχημη εντύπωση και στους άντρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, γιατί χάνεται η αξιοκρατία, και στον κόσμο, γιατί αυτοί υποτίθεται πρέπει να μας προστατεύουν. Άρα μιλάτε πάλι για περιπτώσεις ρουσφετολογικές. Τι να κάνουμε, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό γίνεται. Λέω, δεν στέκεστε στο ότι το κράτος πρέπει να λειτουργεί και να υπάρχει συνέχεια. Μιλάτε για πράξεις. Τι δουλειά έχει το κράτος με το να φέρουμε 39 ανθρώπους που είναι συγγενείς και φίλοι να τους βολέψουμε στο Ευρωκοινοβούλιο? Τι δουλειά έχει? Βούλα και Καλιά, προσπαθεί να καταλάβει ποια είναι η αιτίασή σας. Είναι η αιτίασή σας ως προς το χρόνο που ήρθαν αυτό, ως προς το περιεχόμενο? Μα και τα δύο. Μα ο συνδυασμός του χρόνου με την πράξη την πολιτική δημιουργεί και το πρόβλημα και το θέμα και τα ερωτήματα. Όχι, πέρα από το συγκεκριμένο που να δούμε, και εγώ δέχομαι ότι δεν μπορεί το 100% των τροπολογιών να είναι άμεμπτες και καλών προθέσεων. Μπορεί να υπάρχουν και πρακτικές οι οποίες είναι κολάσιμες και να τις κατακρίνουμε. Από εκεί και έπειτα υπάρχει το βασικό ερώτημα. Δεν μπορεί να συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές δημοκρατίες, στην προοπτική των εκλογών, μήνες πριν, να παραλύουν τα πάντα. Εδώ άλλες χώρες, για παράδειγμα, υπήρχε το παράδειγμα της Ιταλίας εδώ και χρόνια, η οποία είχε δεκάδες εκλογικές μάχες, αλλαγές κυβερνήσεων, άλλες κυβερνήσεις που κάνουν, ακόμη και η Γερμανία κάνει για να συγκροτήσει η κυβέρνηση μήνες, αλλά δεν σταματάει να λειτουργεί το κράτος. Εδώ πέρα δηλαδή πλέον ο εναγκαλισμός κράτος και εκτελεστικής εξουσίας και κυβερνήσεων είναι φοβερός πλέον. Πριν από μία εβδομάδα, ο πρωθυπουργός της χώρας είπε: δεν έχονται δηλωμένοι πλέον. Αναγνωρίζω ότι ιτήθηκα σε εκλογές και πάω σε εκλογές. Είναι δηλωμένοι επειδή είναι και συνταγματικό θέμα. Αυτό είναι ελεύθερη μετάφραση. Θέλετε να το μεταφράσουμε όπως θέλει η κυρία Κιχαγιά?
Όχι όπως θέλει, κύριε Κεχαγιά. Ότι πάω τη χώρα σε εκλογές. Κύριε Κικίλια, είστε έμπειρος κοινοβουλευτικό. Ότι πάω τη χώρα σε εκλογές. Είτε αναγνωρίζουμε τι λέει το Σύνταγμα, είτε δεν το αναγνωρίζουμε. Είπε ότι πάει τη χώρα σε εκλογές. Συμφωνούμε σε αυτό. Θα σας πω εγώ κάτι άλλο. Συμφωνούμε σε αυτό. Και μετά διορίζει την ηγεσία της δικαιοσύνης. Εσείς όμως λέτε τώρα ότι είπε ότι έχω χάσει τη δεδηλωμένη. Και μετά διορίζει τις κορυφές της ηγεσίας της δικαιοσύνης με απέναντί του το μισό υπουργικό συμβολίο του. Απέναντι ο Φυσιόλας, απέναντι ο Σταθάκης, απέναντι ο Δραγασάκης, απέναντι το μισό υπουργικό συμβούλιο. Όχι η κοινωνία, όχι η αντιπολίτευση, οι ίδιοι οι υπουργοί του του πάνε είναι λάθος αυτό ενώ, που κάνεις. Ενώ το αντεπιχείρημα τι είναι, ότι η δικαιοσύνη πρέπει να καθορίζεται αυστηρά από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και όχι από τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Σύνταγμα και από τους νόμους. 30 Ιουνίου λήγουν οι θητείες τους. Μπράβο, και δεν πρέπει να υπάρξει σπέψατε, κενό. Τι να κάνουμε νωρίτερα δηλαδή. Να αλλάξετε. Σπεύσαμε νωρίτερα, έπρεπε τέλος Απριλίου να ξεκινήσει η διαδικασία. Δηλαδή αυτή την ιδιοκτησιακή αντίληψη δεν την κατανοώ. Εντάξει, πραγματικά. Τίποτα δεν έπρεπε να αλλάξει. Άρα πρέπει να γίνει τώρα. Γιατί να διακοπεί η θητεία τους. Κατακτημένες διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν την διακριτότητα της δικαιοσύνης εναντί των άλλων δύο εξουσιών και είναι κατοχυρωμένη η ανεξαρτησία της. Και αυτό το σεβόμαστε και το υπηρετούμε όλοι. Ή αλλιώς κάνουμε ό,τι γινόταν μέχρι τώρα και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αποδιοικητήσουμε τη δικαιοσύνη. Εγώ αυτό που λέει ο κ. Υπουργός θα το στήριζα 100%. Έτσι είναι. Εγώ αυτό που λέει ο κ. Υπουργός θα το στήριζα 100% αν δεν είχαμε 4 χρόνια. Δημοσίως τον κύριο Πολάκη να υβρίζει και να προσπαθεί να επηρεάσει τον κύριο δεν τον είχαμε. Τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Πολλαπλώς και πολλάκι στον κύριο Γεωργιάδη τον είχαμε. Να λέει ο κ. Παπαγγελόπουλος ότι το σκάνδαλο της Νοβάρτης είναι το μεγαλύτερο όλο της μεταβαδούλευσης στην Ελλάδα και να προαναγγέλει ουσιαστικά διώξεις, φυλακίσεις κλπ. Επηρέασε τη δικαιοσύνη αυτό. Να διαπομπεύουν οι υπουργοί. Συγγνώμη, γιατί μισό λεπτό. Αφήστε τις δηλώσεις. Ο καθένας κρίνει. Όχι, θέλω να πω ότι. Αυτό είναι αυτό το οποίο λέει. Είναι η περιουσία που λέτε. Είναι η διαπλοκή των τριών εξουσιών. Εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής. Οι υπουργοί της κυβέρνησης παρεμβαίνουν ευθέως και δημοσίως. Δίνουν τις διευθύνσεις δικαστικών. Παραιτήθηκαν τρεις εισαγγελείς διαφθοράς. Εγώ άκουσα τον κύριο Σαμαρά, του είπα θα σας πάω μέχρι τέλους. Όχι, εσάς τα πάμε τέλους. Όχι, και δικαστικούς είχε απειλήσει. Και δικαστικούς έχει απειλήσει. Και δικαστικούς έχει απειλήσει. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχει πει ότι θα κάνει αγωγή προτού βγει το εισαγγελικό πόρισμα. Η αγωγή είναι ένα δικαίωμα κάθε ένα πολίτη. Προτού βγει για προληπτικούς λόγους. Ναι, αλλά είναι πολιτικό πρόσωπο. Αυτό δεν είναι πολιτικό πρόσωπο. Η μήνυση και η αγωγή και τα ασφαλιστικά μέτρα είναι στο οπλοστάσιο κάθε πολίτη για να προστατεύσει τον εαυτό του. Άλλο όχι, δεν είναι το ίδιο. Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και άλλο δίνω δημόσια τις διευθύνσεις των δικαστικών για να διαπομπευθούν ή να τους κυνηγήσει κάποιος. Και άλλο τρεις εισαγγελείς διαφοράς παρετούνται και λένε δημοσίως στον ελληνικό λαό ότι δέχτηκαν πιέσεις και παρεμβάσεις από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα είπα εγώ. Τρεις εισαγγελείς διαφοράς, ο ένας πίσω από τον άλλον τα είπαν. Και η Ένωση Εισαγγελέων είπε ότι κακώς η Νέα Δημοκρατία κάνει τέτοιες υποτιμητικές δηλώσεις για το συγκεκριμένο σώμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι από όπου ακούγονται ένθεν κακήνθεν. Το θέμα είναι να διασφαλίσουμε κάποιες αδιάβλητες διαδικασίες. Να ρωτήσω, επειδή μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο από τη Δευτέρα και να εκμεταλλευτούμε ότι έχουμε το γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ κοντά, όπως βγάλουμε κάποια είδηση. Να ρωτήσω, ένα από τα επιχειρήματα που αντιλαμβάνομαι, όπως και όταν είναι σε ευρωεκλογές και σε εθνικές εκλογές, είναι ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ για να μην επιστρέψει η δεξιά παλινόρθωση, το έχει πει ο κύριος Τσίπρας. Η συμμετοχή κάποιων δεξιών, να το πω έτσι, τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Διάβασα χθες ήταν η κυρία Χρυσοβελόνη. Ακούγεται ότι ήταν η κυρία Παπακώστα, ο κύριος Παπαχριστόπουλος και άλλοι. Και τι να μην αναφέρω τα ονόματα. Δεν θολώνει αυτό το μήνυμα που επιχείρηται να περάσει. Καθόλου. Ίσα-ίσα δείχνει ακριβώς την δυνατότητα η οποία άλλωστε έχει υπάρξει και ως πραγματικότητα τα προηγούμενα χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 10, από το 12 έως το 15 κατόρθωσε και εξέφρασε και ένα κομμάτι παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Άρα αυτό γιατί να μην έχει αντανάκλαση και σε κάποια πολιτικά πρόσωπα. Σημασία έχει λοιπόν ποιο πρόγραμμα υπερασπίζεσαι και κάτω από ποιο πρόγραμμα συντάσσεσαι. Αλλιώς δεν είναι αγέλη, δεν είναι πρόβατα τα πολιτικά πρόσωπα και οι βουλευτές. Έχουν κατοχυρωμένη την ανεξαρτησία της συνείδησής τους, μπορούν και να κρίνουν και μπορούν να μετατοπίζονται και να υποστηρίζουν αυτό που θέλουν. Που ταιριάζει στον εαυτό τους και στις ανάγκες της χώρας. Είναι σε μεγάλο βαθμό, έχουν διαμορφωθεί. Φαντάζομαι ότι ο βασικός κορμός στα τέλη της εβδομάδας είναι ανακοινώσιμος. Δηλαδή θα τα ανακοινώσετε σε κάποια κεντρική επιτροπή. Σας είπατε τώρα αυτό. Ναι, όχι, απλώς για να ξέρουμε. Άρα θα έχουμε ανακοινώσεις. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Επειδή τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχουν κάποιες αλλαγές ή κάποιες προσθήκες, διορθώσεις, ανακατατάξεις σε ό,τι αφορά
την επικοινωνιακή πολιτική που θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές. Το λέω αυτό γιατί μαθαίνουμε ότι υπάρχει ένας πρωινός καφές, ναι, που γίνεται πλέον με τη συμμετοχή τη δική σας κιόλας. Καλά, πάντοτε γίνονται. Πάντοτε γίνονται. Όχι, λέω τώρα, ναι, όμως, είμαστε από τη Δευτέρα, θα μπούμε επισήμως σε μια προεκλογική περίοδο και φαντάζομαι ότι διαμορφώνεται ένα επιτελείο. Τουλάχιστον εγώ αυτό πληροφορούμε. Θα υπάρχει και κάποια αλλαγή στην εκλογική, προεκλογική τακτική σε σχέση με αυτό που είδαμε πριν τις ευρωεκλογές. Προσέξτε, ο χαρακτήρας των εκλογών, των εθνικών εκλογών, επιβάλλει προφανώς με έναν διαφορετικό τρόπο να θέσεις τα διλήμματα, να παρουσιάσεις το πρόγραμμά σου. Διότι όσο και να ήταν αναβαθμισμένη η πολιτική διάσταση των τελευταίων ευρωεκλογών, κάτι το οποίο και η Νέα Δημοκρατία και εμείς το είχαμε αποδεχτεί και το λέγαμε, τώρα ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Τώρα κρίνεται ποια θα είναι η κυβέρνηση που θα καταστρώσει το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Άρα αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει είναι να υπάρξει ως αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών μια κυβέρνηση η οποία να μπορέσει να ανταποκριθεί και να αξιοποιήσει τις μεγάλες προκλήσεις που εκ των πραγμάτων, όπως και να κρίνει κανείς τα προηγούμενα χρόνια, έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε 9 τρίμηνα συνεχούς αύξησης. Αυτό έχει να το δει η χώρα από το 2009, μετά από 10 χρόνια. Πάνω σε αυτή την πραγματικότητα, όλοι έχουν την πολυτέλεια και την άνεση να καταθέτουν τις προτάσεις τους. Αυτό λοιπόν πιστώνεται θετικά στην κυβέρνηση αυτήν εδώ. Ό,τι κριτική και να της ασκεί ο καθένας. Αυτή το κατάφερε. Αυτή έκλεισε τον κύκλο των μνημονιακών προγραμμάτων. Άρα το δίλημα λοιπόν είναι αυτές τις νέες παραγωγικές ευκαιρίες, αυτές τις νέες δυνατότητες για θέσεις εργασίας. Ποια κυβέρνηση θα τις διαχειριστεί? Μια κυβέρνηση με κοινωνική ευαισθησία, μια κυβέρνηση που υποστηρίζει αυτό που λέμε δίκαιη ανάπτυξη, ή αυτή η οποία, κατά τη γνώμη μας, με βάση το πρόγραμμά της, έχει μια διαφορετική αντίληψη, με αντικοινωνική για μας διάσταση, για την οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας? Είναι φανερό αυτά τα οποία υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία, ακόμη και γι' αυτό τον καταταλαιπωρημένο χώρο των μεσαίων στρωμάτων, της μεσαίας τάξης των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Η Νέα Δημοκρατία έχει υποστηρίξει να ανοίγουν κάθε Κυριακή τα μαγαζιά. Αυτό είναι υπέρ των μεγάλων πολυεθνικών αλυσίδων. Δεν είναι για τα μικρομάγαζα τα πολλά, τα οποία στηρίζουν την απασχόληση, είναι εδώ και δεν πετάνε όπου βρούνε φορολογικές ευκαιρίες ανά τον κόσμο. Για να πω ένα μόνο παράδειγμα. Η Νέα Δημοκρατία διαφώνησε με την αύξηση του κατώτατου μισθού στο 11%. Μα αυτή η αύξηση πρώτα απ' όλα στήριξε τα εισοδήματα, τους τζίρους αυτών των μεσαίων επιχειρήσεων και την αγορά. Ήθελε 4-4,5. Αυτά γίναν τώρα. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει το να παραμείνουν οι προσλήψεις στο 1:1. Σπού για επιστήμονες, για οικονομολόγους, για μηχανικούς. Έτσι είναι. Κοιτάξτε. Άντε να ξεκινήσω από αυτό. Είχε πει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ακατάσχετος λογαριασμός για τους εμπόρους κλπ. Κοροϊδίες. Ποτέ δεν τον έφερε. Μιλάμε για το αύριο. Εγώ να δεχτώ ότι μιλάμε για το αύριο. Μετά από μια συντριπτική καταψήφιση των πολιτικών. Αν θέλετε να μιλήσουμε για το χθες, ευχαρίστω, αλλά δεν σας συμφέρει. Για ό,τι θέλετε μιλάω. Μια συντριπτική καταψήφιση των πολιτικών ΣΥΡΙΖΑ σε δύο συνεχόμενες εκλογικές διαδικασίες, πρώτο και δεύτερο γύρο ευρωεκλογών αυτοδιοικητικών. Για μας, ακρογωνιαίος λόγος της προσπάθειάς μας είναι η υπαστησία μείωσης φορολογίας. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι που τώρα βγαίνουν και λένε στο Τσίπρα, δώσε πίσω 1-2 δις που έδωσε επιδόματα, είναι αυτοί οι οποίοι επέτρεψαν στον κύριο Τσακαλώτο και στον κύριο Τσίπρα να φορολογήσουν ταξικά και να διαλύσουν τη μεσαία τάξη. Ήταν μια επιλογή καταστροφή για την ελληνική οικονομία. Εμείς θα μειώσουμε όλους τους φορολογικούς συντελεστές. Ο κύριος Τσίπρας έκοψε το ΕΚΑΣ, 230.000 συνταξιούχοι στον αέρα έχασαν 240 ευρώ το μήνα. Εμείς θα στηρίξουμε μέσα από επενδύσεις μικρές, μεσαίες, μεγάλες, το να μεγαλώσει το πορτοφόλι του Έλληνα, να στηριχθούν τα ασφαλιστικά ταμεία, τη δωρεάν παιδεία, υγεία και ασφάλεια, και μένω στο τρίτο, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Μια χώρα δεν μπορεί να είναι ξέφραγκο αμπέλι, δεν μπορεί να υπάρχει ανομία, ανασφάλεια και εγκληματικότητα στις γειτονιές μας, στην Αθήνα και παντού. Είναι μεγάλο κομμάτι του προγράμματός μας. Και επίσης οι νέες θέσεις εργασίας. Εμείς δεν πιστεύουμε σε μόνιμα επιδόματα διαμοιρασμού αυτών που δεν έχουμε σε λίγους, κλείνοντας το μάτι σε κάποιους, τους δικούς μας κομματικούς και αφήνοντας απ' έξω τη νέα γενιά, τους νέους ανθρώπους. Ποια θα κόψετε? Τους νέους ανθρώπους.
Αντιθέτως, όχι μόνο θα πρόκειται. Κόψουμε με την στήριξη της οικονομίας και τις νέες επενδύσεις, μικρές, μεσαίες, μεγάλες, εγχώριες, εξωχώριες, θα τονώσουμε την αγορά. Θα δώσουμε κίνητρα στους νέους ανθρώπους, τη δυνατότητα να μπορούν να διεκδικήσουν μια ποιοτική θέση εργασίας σε πανεπιστήμια που δεν φοβούνται να πάνε να φοιτήσουν επειδή μπορεί να τους ασκηθεί bullying, υπάρχουν εγκληματικές οργανώσεις εκεί πέρα μέσα, συμμορίες, κουλοφόρες, επιχειρήσεις, εξωχώρες είναι οι offshore. Οι offshore δεν στηρίζουν. Είπα εγχώριες και εξωχώρες επενδύσεις. Επενδύσεις δηλαδή από ντόπιους, από Έλληνες ή από ξένους. Γιατί αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Επενδύσεις. Και τέλος, ξέρετε κάτι, εμείς δεν φιλοδοξούμε να μιλήσουμε ταξικά ή εν μέρη σε οπαδούς ή μόνο σε ψηφοφόρους. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα να ψηφίσει ο κόσμος και κάτι άλλο. Μιλάμε ως ζώντες σε όλη την ελληνική κοινωνία και θέλουμε να εκφράσουμε την επόμενη μέρα όλους τους Έλληνες είτε μας ψήφισαν είτε δεν μας ψήφισαν. Νομίζω ότι αξίζει η χώρα και η μέση ελληνική οικογένεια να ζήσει καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Εμείς κάπου εδώ κλείνουμε. Ευχαριστούμε και την...